Σήμερα είμαστε σχεδόν 100 άτομα. Πολύ ωραία. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Να βάλω λίγο και να κάνουμε share screen για να δούμε τα διαδικαστικά που έχω ετοιμάσει εδώ πέρα. Λοιπόν, λίγα πράγματα για το πώς θα κινηθούμε, κάποια διαδικαστικά. Αρχικά να ξέρετε ότι μόλις ξεκίνησε η βιντεοσκόπηση της συγκεκριμένης εκδήλωσης, οπότε όποιος έχει κάποιο πρόβλημα με αυτό, παρακαλούμε να μας το πει μετά, γιατί θα μοιράσουμε τις βιντεοσκοπήσεις, οπότε να φροντίσουμε να κόψουμε το σημείο εκείνο που ίσως να έχει μιλήσει, να το έχουμε προσέξει εμείς. Παρακαλούμε να είναι απενεργοποιημένα τα μικρόφωνά σας καθ' όλη τη διάρκεια και ό,τι ερωτήσεις υπάρχουν την ώρα της παρουσίασης κυρίως, γιατί μετά θα έχουμε και θα έχουμε ένα κομμάτι που είναι αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτών και του κοινού και όλων εσάς. Αλλά τουλάχιστον στην παρουσίαση, ό,τι ερωτήσεις και σχόλια έχετε, μπορείτε να τα βάζετε εννοείται στο chat και θα τις απαντήσουμε κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Και όπως πάντα, το υλικό των εκδηλώσεων θα μοιραστεί σε όλους με τη λήξη αυτής της εκδήλωσης. Να πω ότι χαιρόμαστε πολύ και το έχουμε εντάξει αυτό το συγκεκριμένο την εκδήλωση στα σεμινάρια που είχαμε αναλάβει από πέρσι που αφορούν την έρευνα γύρω από τον κορονοϊό, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά σημαντικό και βοηθάει σε πολλούς τομείς, πόσο μάλλον στις επιστήμες ζωής και τέλος πάντων στις επιστήμες που ασχολούνται με ευαίσθητα δεδομένα και το παράδειγμα του κορονοϊού, της ένας του κορονοϊού και της έρευνας γύρω από αυτό είναι κάτι το οποίο θέλαμε να αναδείξουμε και να βοηθήσουμε τους ερευνητές μέσα από αυτή την εκδήλωση. Στην εκδήλωση αυτή, λοιπόν, είμαστε το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά ως το Εθνικό Κόμβος Ανοιχτής Πρόσβασης στην Ελλάδα, στο Opener, και έχουμε μαζί μας και την Κύπρο, το αντίστοιχο κόμβο της Κύπρου, που μπορεί να μας πει κάποια λόγια και η συνάδελφος, αν θέλει να κάνει μια έτσι, παρέμβαση. Καλημέρα και από εμάς στην Κύπρο. Είναι με μεγάλη χαρά που συμμετέχουμε σε ακόμη ένα webinar. Και αυτήν τη φορά έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Μανώλη Ντεροβίτη, που θα είναι ο κύριος ο μιλητής μας. Οπότε θα χαρούμε να τον ακούσουμε και να δούμε τι έχει να μας πει στη συνέχεια για αυτόν τον ενδιαφέρον εργαλείο που ονομάζεται Amnesia, το οποίο είναι και ο δημιουργός του συγκεκριμένου εργαλείου. Θα το αναφέρουμε μετά λίγα λόγια στο βιογραφικό του, ένα σύντομο βιογραφικό, και να συνεχίσουμε. Ναι. Ο Μανώλης Ντεροβίτης είναι κύριος ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν ανάλυση μεγάλων δεδομένων, προστασίας της ιδιωτικότητας και μεθόδους ανωνυμοποίησης προσωπικών δεδομένων. Έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και συνέχισε στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ ως μεταδιδακτορικός ερευνητής. Το 2009 εντάχθηκε στο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, πρώτα ως μεταδιδακτορικός ερευνητής και αργότερα ως εντεταλμένος ερευνητής. Το Google Scholar βρίσκει πάνω από 2.000 αναφορές στο δημοσιευμένο έργο του, το οποίο περιλαμβάνει μερικά από τα σημαντικότερα συνέδρια και περιοδικά του χώρου της διαχείρισης δεδομένων. Συμμετείχε στον τομεακό επιστημονικό συμβούλιο μαθηματικών και επιστήμης της πληροφορίας του ΕΣΕΚ, έχει διατελέσει πρόεδρος του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Επίσης, έχει δουλέψει σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων και είναι επιστημονικός υπεύθυνος και υπεύθυνος του έργου στο έργο Horizon 2020 More. Έχει δουλέψει ως σύμβουλος των ιδιωτικών και δημόσιων τομέας στο σχεδιασμό και την βελτιστοποίηση πληροφοριακών συστημάτων και είναι υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων στα Εθνικά Δίκτυα Ιατρικής Ακρίβειας, στην Ογκολογία και στην Καρδιολογία. Όπως έχουμε αναφέρει και προηγουμένως, είναι ο δημιουργός του εργαλείου ανωνυμοποίησης δεδομένων, Amnesia, το οποίο θα δούμε στη συνέχεια. Μανώλη, να ξεκινήσεις από το ίδιο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και την Έλλη και την Αναστασία
που οργάνωσαν το σημερινό webinar και για την εισαγωγή. Αυτό που θα κάνω είναι θα παρουσιάσω θα πω μερικά γενικά λόγια για το τι είναι η ανωνυμοποίηση και πώς σχετίζεται με το GDPR, που νομίζω είναι ένα θέμα που δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο σε όλους. Θα εξηγήσω πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Amnesia. Θα κάνουμε ένα demo και στη συνέχεια θα είμαι στη διάθεσή σας για να δοκιμάσουμε οτιδήποτε θέλετε. Αν εσείς ταυτόχρονα δουλεύετε με δικά σας δεδομένα, μπορούμε να δούμε πώς μπορείτε να τα ανωνυμοποιήσετε. Νομίζω οι Έλλοι με την Αναστασία θα έχουν βρει ένα σύστημα ως τώρα, ώστε αν θέλετε να μου δείξετε κάτι στο τελευταίο κομμάτι του webinar, θα μπορούμε να πάμε σε ένα διαφορετικό δωμάτιο ώστε να μοιραστείτε κάποια δεδομένα, να σας πω πώς μπορείτε να τα ανωνυμοποιήσετε ή αν έχετε κάποιο πρόβλημα με το Amnesia, πώς να το ξεπεράσετε. Φαντάζομαι ότι θα μας στείλουν κάποιο σχόλιο όταν έρθει η ώρα για το πώς γίνεται αυτό. Οπότε, να ξεκινήσουμε. Εγώ θα ξεκινήσω με το μοιραστώ την παρουσίασή μου, ώστε να σας πω μερικά γενικά λόγια για το πώς προχωράμε. Καταλαβαίνω, συνήθως λέω στον κόσμο να με διακόπτει όσο μιλάω, τώρα καταλαβαίνω ότι επειδή είμαστε πολλοί, θα πρέπει να μαζέψετε τις ερωτήσεις ή να τις γράφετε στο chat, να τις απαντήσω άμα τις δω όπως παρουσιάζω ή μόλις ολοκληρωθεί η παρουσίαση, να τις απαντήσω όλες μαζί. Βλέπω είμαστε ήδη 110 σχεδόν. Να μοιραστώ. Λοιπόν, το κύριο πράγμα που θα δούμε στο webinar είναι το εργαλείο Amnesia που έχουμε αναπτύξει στο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά. Αυτό είναι διαθέσιμο online. Καταλαβαίνω ήδη το έχετε κατεβάσει. Μπορείτε να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε και τώρα. Αυτό που απαιτεί είναι να έχετε Java στο σύστημα. Δουλεύει και σε Linux και σε Windows. Οπότε μπορείτε όσο παρουσιάζω να το κατεβάσετε και να το δοκιμάσετε. Αν θέλετε να το δοκιμάσετε, θα ήταν καλύτερο να το κατεβάσετε, γιατί επειδή βλέπω είμαστε και πάνω από 100, αν δοκιμάσετε να το χρησιμοποιήσετε στην online έκδοση, το πιο πιθανό είναι ότι θα τα παίξει ο σερβερ με τόσους πολλούς να ανεβάζουν δεδομένα. Οπότε καλύτερα να το κατεβάσετε. Ας δούμε λίγο ποια είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση στην Ευρώπη και παγκοσμίως σε ένα βαθμό σε σχέση με τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή βρίσκεται μάλλον πιο μπροστά από τον υπόλοιπο κόσμο στη ρύθμιση της χρήσης των προσωπικών δεδομένων με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, το GDPR, όπως είναι πιο γνωστό. Αυτό που κάνει το GDPR είναι ότι περιορίζει τη χρήση των προσωπικών δεδομένων, έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται μόνο όσο είναι απαραίτητα ή μόνο σύμφωνα με την άδεια που μας έχει δώσει κάποιος χρήστης. Οπότε, αν τα χρειαζόμαστε για μια υπηρεσία, θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε μόνο για μια υπηρεσία και να χρησιμοποιήσουμε τα ελάχιστα που απαιτούνται για αυτή, όπως προκύπτει από την αναγκαιότητα της ίδιας υπηρεσίας ή όπως προκύπτει από τον νόμο για όλα τα ρυθμιζόμενα πεδία. Και μας αφήνει και το GDPR να τα χρησιμοποιήσουμε για έρευνα. Αυτό θα το ξαναδούμε λίγο σε περισσότερη λεπτομέρεια στη συνέχεια. Είναι καλό το GDPR μας προστατεύει ως πολίτες, γιατί πράγματι η χρήση των προσωπικών μας δεδομένων ήταν και δυστυχώς συνεχίζει να είναι ακόμα σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτη. Όμως, άμα θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας σύνομα, μας βάζει ένα επιπλέον, μας βάζει κάποιους σημαντικούς περιορισμούς και επιπλέον διοικητικά κόστη. Ας πούμε, αν έχουμε τα δεδομένα στη βάση της συγκατάθεσης, αυτή μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να αποσυρθεί.
θα πρέπει, αν τα χρησιμοποιήσουμε για έρευνα ή για οποιοδήποτε επιπλέον σκοπό, να έχουμε πολύ καλά καθορισμένες διαδικασίες εσωτερικές. Και ένα πολύ σημαντικό είναι ότι δεν μπορούμε να τα μοιραστούμε με τρίτους, που αυτό είναι χωρίς άδεια, που αυτό πολύ συχνά είναι πολύ περιοριστικό όταν θέλουμε να κάνουμε έρευνα. Δηλαδή το GDPR τα επιτρέπει για ερευνητικούς σκοπούς, αλλά αν πάμε να βγούμε εκτός του οργανισμού, που η έρευνα πολύ συχνά συμβαίνει εκτός του οργανισμού που τα συλλέγει, γιατί δεν έχει τεχνογνωσία, γιατί θέλει να συνεργαστεί με άλλους, εκεί πέρα έχουμε πρόβλημα. Τώρα, για να μπορέσουμε, ιδιαίτερα από τη μεριά την ερευνητική, και εγώ δουλεύω σε ερευνητικό κέντρο, να κάνουμε τη δουλειά μας, πρέπει με κάποιο τρόπο να αποκτήσουμε πρόσβαση σε πάρα πολλές περιοχές σε προσωπικά δεδομένα. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό βέβαια είναι ότι για ερευνητικούς σκοπούς δεν μας νοιάζει, εκτός από πολύ ειδικές περιπτώσεις, η ταυτότητα των ανθρώπων πίσω από τα δεδομένα. Δηλαδή θέλουμε τη στατιστική πληροφορία, συγκεκριμένες ιδιότητες που βρίσκονται σε σύνολα ανθρώπων, αλλά όχι να τους αναγνωρίσουμε προσωπικά για να κάνουμε τη δουλειά μας. Όπως και επειδή βγάζουμε συνήθως στατιστικά μοντέλα, συνήθως μία μικρή απόκληση της ακρίβειας των στατιστικών είναι ανεκτή και δεν μας καταστρέφει το βασικό συμπέρασμα της έρευνας. Οπότε, μία πολύ καλή λύση για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα για ερευνητικούς σκοπούς, που είτε είναι επιστημονική έρευνα, αλλά είναι και έρευνα αγοράς πολλών ειδών μελέτες που μπορούν να γίνουν πάνω στα δεδομένα, μία πολύ καλή λύση είναι η ανωνυμοποίηση. Τώρα, στην καθομιλουμένη όρος ανωνυμοποίηση υπάρχει από πάντα και αναφέρεται συνήθως σε αυτό που ονομάζει το GDPR ψευδοανωνυμοποίηση. Το GDPR κάνει ένα διαχωρισμό μέσα στους όρους ανωνυμοποίηση και ψευδοανωνυμοποίηση, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός από νομικής πλευράς. Τα ψευδοανωνυμοποιημένα δεδομένα συνεχίζουν και παραμένουν προσωπικά δεδομένα, οπότε όλοι οι περιορισμοί που βάζει το GDPR για τη χρήση τους ισχύουν για αυτά, ενώ τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα έχουν μετατραπεί σε στατιστικά δεδομένα, δεν είναι πλέον προσωπικά, άρα οι περιορισμοί του GDPR δεν ισχύουν για αυτά. Σε τεχνικό επίπεδο, ο τρόπος που διαχωρίζει τις δύο τεχνικές είναι ότι η ανωνυμοποίηση είναι μία-μία αναστρέψιμη μετατροπή των δεδομένων. Τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα είναι πάντα διαφορετικά από τα αρχικά, δηλαδή έχει αφαιρεθεί πληροφορία, έχει γενικευθεί με κάποιο τρόπο πληροφορία, δηλαδή οι αρχικές ακριβείς τιμές παρουσιάζονται με ένα πιο αφηρημένο τρόπο. Ας πούμε, για παράδειγμα, αντί να δίνουμε την ημερομηνία γέννησης ενός προσώπου, μπορεί να δίνουμε τη χρονολογία γέννησης. Και πρέπει να έχουμε κάποιο είδους εγγύηση ότι δεν μπορεί κανείς να αναστρέψει αυτό το μετασχηματισμό, δεν μπορεί να βρει τα αρχικά δεδομένα. Η ψευδοανωνυμοποίηση είναι αυτό το οποίο στην καθομιλουμένη ονομάζαμε και ονομάζουμε δυστυχώς ακόμα ανωνυμοποίηση, που είναι συνήθως η αφαίρεση των άμεσων αναγνωριστικών, δηλαδή παίρνουμε μια εγγραφή που αναφέρεται σε έναν άνθρωπο και αφαιρούμε το όνομα και τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης ή φορολογικού μητρώου, αυτά που θα τον αναγνώριζαν μονοσήμαντα και άμεσα, αλλά αφήνουμε όλη τη δευτερεύουσα πληροφορία, ας πούμε τη διευθύνσή του, την ημερομηνία γέννησης, η οποία δυνητικά μπορεί να οδηγήσει στην αναγνώρισή του. Χοντρικά θα λέγαμε ότι η ψευδοανωνυμοποίηση είναι ένας αναστρέψιμος μετασχηματισμός των δεδομένων, δηλαδή χρησιμοποιώντας κάποια εξωτερική γνώση μπορούμε να ξαναβρούμε τις ταυτότητες των προσώπων μέσα στα δεδομένα. Και όπως είπαμε, η διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις δύο τεχνικές είναι πολύ σημαντική από νομική και ρυθμιστική πλευρά. Τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα δεν είναι προσωπικά δεδομένα και τα ψευδοανωνυμοποιημένα δεδομένα παραμένουν προσωπικά δεδομένα.
Οπότε, γιατί κάποιος να ανωνυμοποιήσει τα δεδομένα, και από εδώ και πέρα όταν χρησιμοποιώ τον όρο ανωνυμοποίηση θα τον χρησιμοποιώ με την αστηρία έννοια του GDPR, δηλαδή να τα μετατρέψει με ένα μήνυμα αναστρέψιμο μετασχηματισμό σε στατιστικά δεδομένα. Ο πρώτος λόγος είναι για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εκεί και πέρα χωρίς τους περιορισμούς του GDPR. Οπότε αυτό ρυθμίζει το νομικό αλλά και το ουσιαστικό, ότι μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε έχοντας κάποια εγγύηση ότι δεν θα αποκαλυφθεί η ταυτότητα των προσώπων, δεν θα τους βλάψουμε, δεν θα παραβιάσουμε την εμπιστοσύνη τους και θα κάνουμε έρευνα τηρώντας όλες τις απαιτήσεις ακεραιότητας στην έρευνα που υπάρχουν. Και αυτός είναι και ο πιο πρακτικός τρόπος ώστε να μοιραστούμε με τρίτους τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει μέσα από την πρακτική μας ή αντίστοιχα αν είμαστε από την άλλη μεριά, να πάρουμε δεδομένα από αυτούς που τα έχουν για ερευνητικούς σκοπούς. Ή το τελευταίο και πολύ σημαντικό, να μπορέσουμε, αν είμαστε δημόσιος οργανισμός που είναι συχνά αυτή μια κατηγορία, να μπορέσουμε να τα δώσουμε στο ευρύ κοινό και στην επιστημονική κοινότητα για έρευνα και για διαφάνεια, χωρίς να παραβιαστεί η ιδιωτικότητα των προσώπων από τα οποία προέρχονται. Τώρα, για να μην είναι καλό να βλέπουμε και τους περιορισμούς που υπάρχουν στη διαδικασία ανωνυμοποίησης. Είδαμε ως τώρα τα καλά, ότι μπορούμε να ανωνυμοποιήσουμε τα δεδομένα και να γλιτώσουμε ξαφνικά από τους περιορισμούς του GDPR, όμως δεν είναι μια τόσο μαγική λύση. Έχει και σημαντικό κόστος. Το πιο σημαντικό κόστος είναι ότι η ακρίβεια των δεδομένων τα οποία δημοσιεύουμε είναι μειωμένη. Τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα είναι διαφορετικά από τα αρχικά και δεν έχουν τον ίδιο βαθμό ακρίβειας. Γιατί δεν θέλουμε να υπάρχουν καθόλου μοναδικές τιμές και μοναδικοί συνδυασμοί τιμών ή πολύ σπάνιοι συνδυασμοί τιμών που θα μπορέσουν να μας οδηγήσουν στο να βγάλουμε συμπεράσματα για την ταυτότητα, για τις ιδιότητες των προσώπων πίσω από τις εγγραφές. Σας έδωσα το παράδειγμα της ημερομηνίας γέννησης που μπορεί να παρουσιαστεί ως χρονολογία γέννησης. Και εδώ πέρα βρίσκεται και η τεχνική πρόκληση σε ένα αλγόριθμο ανωνυμοποίησης και ας πούμε και σε αυτά που κάνουμε στο εργαλείο Amnesia, ότι πρέπει ταυτόχρονα να εγγυηθούμε την ιδιωτικότητα των προσώπων αλλά να περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την απώλεια πληροφορίας. Ένας άλλος περιορισμός στην πράξη είναι ότι δεν είναι πάντα τόσο σαφής η διαφορά ανάμεσα στην ανωνυμοποίηση και στην ψευδοανωνυμοποίηση. Στο GDPR και από ρυθμιστικής πλευράς αυτά παρουσιάζονται σαν δύο εντελώς ξεχωριστές πρακτικές. Όταν όμως πάμε να τα εφαρμόσουμε στην πράξη μπορεί να υπάρχουν γκρίζες περιοχές. Υπάρχει και ένα έγγραφο της κοινότητας προετοιμασία στην ουσία για το GDPR του Working Group για το Article 29 που κάνει ένα survey των μεθόδων ανωνυμοποίησης και εξηγεί τα προβλήματα που υπάρχουν. Χοντρικά το πρόβλημα είναι ότι ένας μετασχηματισμός, ακόμα και αν έχουμε μια εγγύηση ότι δεν είναι αναστρέψιμος, μπορεί να είναι μερικώς αναστρέψιμος, δηλαδή μπορεί να μην μπορούμε να βρούμε την ταυτότητα ενός προσώπου, αλλά να μπορούμε να του αποδώσουμε κάποιες ιδιότητες. Και το αν είναι επαρκής λοιπόν μία ανωνυμοποίηση, αυτό είναι μία απόφαση την οποία πρέπει να την παίρνουμε κάθε φορά ανά περίπτωση σύμφωνα ας πούμε με τις εισηγήσεις του υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αυτό συνδέεται και με ότι μάλλον πρέπει να υπάρχει μια εκτίμηση πόσο το να αποδώσουμε μια ιδιότητα σε κάποιον παραβιάζει την ιδιωτικότητά του, δηλαδή αν οι κάτοχοι πολύ ακριβών αμαξιών είναι συνήθως άνθρωποι, μπορούμε να το αποδώσουμε με μεγάλη πιθανότητα την ιδιότητα κάποιου με μεγάλο εισόδημα, παραβιάζει την ιδιωτικότητά του, είναι κάτι εντελώς προφανές. Αυτό παραμένει, πρέπει πάντα να εξετάζεται ανά περίπτωση. Και τουλάχιστον προς το παρόν ένα ακόμα μεγάλο μειονέκτημα είναι ότι δεν είναι μια διαδικασία ανωνυμοποίηση που μπορούμε να αυτοματοποιήσουμε εύκολα πλήρως.
γιατί χρειαζόμαστε από το χρήστη να καθοδηγήσει λίγο τη διαδικασία, να μας πει ποια πληροφορία είναι σημαντική, ποια δεν είναι, πού θα πρέπει να δοθεί πού θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην προστασία, το οποίο βέβαια είναι και συνέπεια του ότι αυτή η διαδικασία είναι καινούργια, οπότε δεν υπάρχουν δεδομένα από την ευρεία πρακτική της, ώστε να μπορούμε να ξέρουμε από πριν ποιες είναι οι βέλτιστες τεχνικές και να τις χρησιμοποιούμε αυτόματα. Τώρα, αν φτάσουμε λίγο στο πρακτικό, μια καλή ερώτηση είναι πότε θα πρέπει πότε είναι καλή ιδέα να ανωνυμοποιούμε τα δεδομένα. Το ανέφερα και πριν σαν παράδειγμα. Τα δεδομένα είναι καλό να τα ανωνυμοποιούμε όταν θέλουμε να τα μοιραστούμε με τρίτους, ιδιαίτερα τρίτους που δεν εμπιστευόμαστε πλήρως ή τρίτους για τους οποίους δεν έχουμε άδεια να τα μοιραστούμε. Οπότε με την ανωνυμοποίηση έχουμε και ουσιαστική προστασία των δεδομένων, δηλαδή οι τρίτοι δεν θα μπορούν να αναστρέψουν με τον σχηματισμό και να βρουν την ταυτότητα των προσώπων και δεν περιοριζόμαστε από το GDPR εφόσον έχουν ανωνυμοποιηθεί. Καλά είναι να ξεκαθαρίσουμε εδώ και τη διαφορά ανάμεσα στην κρυπτογράφηση και στην ανωνυμοποίηση. Η κρυπτογράφηση προστατεύει το κανάλι μετάδοσης της πληροφορίας. Δηλαδή, αν εγώ χρησιμοποιήσω κρυπτογραφημένα δεδομένα, όταν θέλω να τα μοιραστώ με τρίτους, θα τους τα δώσω κρυπτογραφημένα, αλλά για να τα χρησιμοποιήσουν, εκτός από πολύ ειδικές περιπτώσεις ομομορφικής κρυπτογράφησης, θα τους δώσω και το κλειδί ώστε να τα αποκρυπτογραφήσουν. Άρα, αυτό που θα έχει γίνει είναι ότι θα τα μεταφέρω με ασφάλεια, γιατί τα δεδομένα είναι κρυπτογραφημένα, όμως ο αποδέκτης των δεδομένων στο τέλος θα έχει πρόσβαση στα αρχικά δεδομένα. Ενώ στην ανωνυμοποίηση, από τη στιγμή που θα φύγουν τα δεδομένα από εμένα, δεν πρόκειται να υπάρχει ποτέ αναστροφή των δεδομένων. Ο τρίτος που θα τα πάρει δεν θα μπορέσει να τα ξεκλειδώσει ή να ξαναβρει τα αρχικά δεδομένα. Θα δουλέψει πάνω στα ανωνυμοποιημένα δεδομένα όπου οι ταυτότητες των προσώπων δεν φαίνονται. Άρα και οι δύο τεχνικές είναι σημαντικές, απλώς πετυχαίνουν κάτι διαφορετικό. Η κρυπτογράφηση βοηθάει στην ασφαλή αποθήκευση, βοηθάει και στην ασφαλή μεταφορά. Βασικό της πλεονέκτημα είναι ότι δεν επιτρέπει σε τρίτους, τους οποίους εμείς δεν έχουμε αξιοδοτήσει, να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. Όμως αυτούς που αξιοδοτούμε έχουν πρόσβαση στα ακριβή δεδομένα, ενώ η ανωνυμοποίηση δεν επιτρέπει σε κανέναν να έχει πρόσβαση στα ακριβή δεδομένα. Άρα δεν απαιτεί να εμπιστευόμαστε και τον τρίτο στον οποίο του δίνουμε τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα. Τώρα, γιατί να χρησιμοποιήσει κάποιος το δικό μας εργαλείο, το Amnesia. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι είναι από τα ελάχιστα που υπάρχουν που κάνουν πραγματική ανωνυμοποίηση. Από όσο γνωρίζουμε, μπορεί να υπάρχουν 1-2 ακόμα, τα οποία βρίσκονται περίπου στο ίδιο επίπεδο, δηλαδή πρωτοτύπων που έχουν προέρθει από την ακαδημαϊκή έρευνα. Δεν έχουν ενταχθεί οι μέθοδοι ανωνυμοποίησης σε κανένα μεγάλο εμπορικό πακέτο όπως η Oracle, το SAP κτλ. Ούτε υπάρχουν ευρέως διαδεδομένα εμπορικά εργαλεία. Οπότε ακόμα στο Amnesia σε σχέση και με αντίστοιχα εργαλεία που υπάρχουν έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο να προσπαθήσουμε να είναι φιλικό προς το χρήστη. Θα δείτε βέβαια ένα εργαλείο που είναι σύνθετο αρκετά, αλλά πρέπει να σας πω ότι ήδη έχουμε κάνει αρκετά βήματα προσπαθώντας να μειώσουμε τη συνθετότητα και νομίζουμε ότι είναι σίγουρα το πιο φιλικό το οποίο υπάρχει. Είναι ένα standalone εργαλείο που μπορείτε να το κατεβάσετε και να το τρέξετε τοπικά χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο. Εμείς το προσφέρουμε αυτή τη στιγμή και στο διαδίκτυο για λόγους επίδειξης και ας πούμε εκπαίδευσης αν κάποιος θέλει να το δοκιμάσει λίγο, αλλά δεν είναι αυτός ο ορθός τρόπος χρήσης του. Ο ορθός τρόπος χρήσης είναι να το κατεβάσετε και να το χρησιμοποιήσετε τοπικά, γιατί έτσι τα προσωπικά δεδομένα δεν θα έχουν φύγει ποτέ από τις δικές σας εγκαταστάσεις και δεν θα έχουν εκτεθεί σε κανένα κίνδυνο. Οπότε το κατεβάζετε, επεξεργάζετε τα δεδομένα τοπικά
και αφού παράγει τα νομοποιημένα δεδομένα, τότε μπορούν να φύγουν από τις εγκαταστάσεις σας. Δίνει πολλές επιλογές στο χρήστη ώστε να κατευθύνει τη διαδικασία ανωνυμοποίησης και είναι και το μοναδικό εργαλείο που έχει την τεχνική του KM Anonymity που είναι κατάλληλη για δεδομένα πολλών διαστάσεων, τα οποία είναι αρκετά συνήθις περίπτωση στην πράξη και είναι πολύ δύσκολο να ανωνυμοποιηθούν. Και το τελευταίο που, εντάξει, δεν θα ασχοληθούμε πολύ σήμερα, είναι ότι στο Amnesia έχουμε ένα πολύ καλό αρχιτεκτονικό διαχωρισμό ανάμεσα στο interface και στο engine το οποίο κάνει την ανωνυμοποίηση. Οπότε, αν θέλει κάποιος να το εντάξει στο δικό του πληροφοριακό σύστημα ή στο συνολικό πληροφοριακό του οικοσύστημα, είναι αρκετά εύκολο να πάρει το engine και να το προσαρμόσει σε ένα άλλο interface χρησιμοποιώντας ένα REST API το οποίο υπάρχει. Τώρα στα 2 χρόνια που το Amnesia είναι διαθέσιμο, έχουμε 67.000 επισκέπτες, πάνω από 207.000 page views και 4.000 downloads. Είναι αρκετά δημοφιλές και συνέχεια ανεβαίνουν τα στατιστικά του, όλο και περισσότερος κόσμος το χρησιμοποιεί, το κοιτάζει. Εντάξει, νομίζω σας τα είπα και δεν ξέρω αν έχει πολύ νόημα να δούμε τα τεχνικά. Αυτό το οποίο θα δούμε σήμερα είναι πώς χρησιμοποιούμε την τακτική, την εγγύηση της ΚΑΠ ανωνυμίας. Δεν θα μπούμε τουλάχιστον στο πρώτο κομμάτι, εκτός αν κάποιος έχει συγκεκριμένη απορία στην KM Anonymity ή στους αλγορίθμους που χρησιμοποιούν το σκληρό δίσκο, που είναι κάπως πιο σύνθετη. Να δούμε, κοιτάζω λίγο τις απορίες, θα τις απαντήσω μετά, να δούμε λίγο πώς δουλεύει η ΚΑΠ ανωνυμία, γιατί την περιέγραψα θεωρητικά, αλλά νομίζω αν δεν δούμε ένα παράδειγμα δεν θα καταλάβουμε και ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε αυτό το σύνολο των δεδομένων, το οποίο αποτελεί ένα υπεραπλουστευμένο σύνολο ιατρικών φακέλων ή έστω ιατρικών διαγνώσεων. Αυτό έχει ψευδοανωνυμοποιηθεί, δηλαδή έχουν αφαιρεθεί τα ονόματα, έχει αφαιρεθεί το ΑΜΚΑ, ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισης, και έχουμε κρατήσει ένα τυχαίο νούμερο σαν αναγνωριστικό του χρήστη και έχουμε κρατήσει μερικά δημογραφικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι ο ταχυδρομικός κωδικός, η ηλικία του και η εθνικότητά του, όπως και τη διάγνωση η οποία έγινε. Τώρα, με αυτά τα δεδομένα είναι πολύ εύκολο να αναγνωρίσουμε ένα χρήστη παρότι δεν υπάρχει το όνομά του. Αν ξέρουμε, ας πούμε, ότι ο Ιβάν είναι 28 χρονών, στην ουσία μόνο ότι είναι 28 χρονών, δεν χρειάζεται καν να ξέρουμε ότι είναι Ρώσος, μπορούμε αμέσως να συμπεράνουμε ότι πάσχει από κάποιο καρδιακό πρόβλημα και ότι η εγγραφή που αναφέρεται σε αυτό είναι η πρώτη εγγραφή. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί η ηλικία του είναι μοναδική, οπότε από αυτή και μόνο μπορούμε να αναγνωρίσουμε την εγγραφή. Αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να αναγνωρίσουμε μία εγγραφή τα ονομάζουμε ψευδοαναγνωριστικά, quasi identifiers στα αγγλικά, και είναι συνήθως χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου τα οποία μπορούμε να βρούμε σε άλλες πηγές συνδεδεμένα με την ταυτότητά του. Είτε αυτές οι πηγές μπορεί να είναι η δικιά μας αυθαίρετη γνώση, δεν είναι απίθανο να ξέρουμε κάποιον και να ξέρουμε πόσο χρόνο είναι, είτε μπορεί να είναι, νομίζω έχω έναν επισκέπτη εδώ, συγγνώμη, γιατί δεν βλέπω, είτε είναι η δικιά μας γνώση που μπορεί να ξέρουμε με ένα αυθαίρετο τρόπο, είτε μπορεί να είναι διαθέσιμη, ας πούμε, σε κάποιο δημόσιο κατάλογο, ο οποίος, ας πούμε, στην Αμερική είναι
ο κατάλογος των εκλογέων. Μπορεί να είναι αυτά τα δεδομένα διαθέσιμα από οποιαδήποτε δράση διαφάνειας, μπορεί να είναι ο τηλεφωνικός κατάλογος. Μπορεί πάντως να μπορέσουμε να τα βρούμε αλλού συνδεδεμένα με την ταυτότητα, μπορεί να είναι το ίντερνετ ή το Facebook, με την ταυτότητά τους. Ο σκοπός λοιπόν της διαδικασίας ανωνυμοποίησης είναι, αφού αναγνωρίσουμε τα quasi identifiers, να τα μετατρέψουμε έτσι ώστε να μην μπορούμε πλέον να τα χρησιμοποιήσουμε για να αναγνωρίσουμε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Εδώ πέρα τώρα, στον δεξιά πίνακα, βλέπετε τα δεδομένα αφού έχουν ανωνυμοποιηθεί με K anonymity, όπου το K είναι ίσο με 4, δηλαδή είναι 4 ανώνυμος πίνακας. Η ιδέα του K anonymity είναι ότι με βάση τα quasi identifier κάθε εγγραφή δεν μπορούμε να την ξεχωρίσουμε από άλλες K-1, δηλαδή οποιαδήποτε εγγραφή είναι ίδια με άλλες 3, το οποίο σημαίνει ότι αν εγώ ξέρω ότι ο Ιβάν είναι 28 χρονών και είναι Ρώσος, εδώ πέρα θα υπάρχουν τουλάχιστον 4 εγγραφές οι οποίες θα μπορούσαν να είναι πιθανόν δικές του. Και πράγματι, όλες οι 4 πρώτες εγγραφές θα μπορούσαν να είναι εγγραφές του Ιβάν, άρα δεν ξέρω πλέον αν πάσχει από καρδιακή ασθένεια ή αν έχει κάποια λίμωξη. Αυτό το οποίο έχει γίνει είναι ότι οι αρχικές τιμές έχουν αντικατασταθεί από άλλες τιμές οι οποίες είναι πιο αφηρημένες. Ονομάζουμε αυτή τη διαδικασία γενίκευση, όπου από μια ειδική τιμή πάμε σε μια πιο γενική τιμή. Στην περίπτωση του ταχυδρομικού κωδικού απλώς αφαιρούμε τα λιγότερο σημαντικά ψηφία, που αυτά μειώνουν την ακρίβεια της περιοχής. Την ακριβή ηλικία την έχουμε μετατρέψει ηλικιακή κατηγορία και την εθνικότητα την έχουμε σβήσει εντελώς, γιατί δεν μπορούσαμε αλλιώς να εγγυηθούμε ότι δεν θα είναι αναστρέψιμος αυτός ο μετασχηματισμός. Εντάξει, αυτό είναι για λόγους του παραδείγματος, δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε τρέξει πραγματικά τον αλγόριθμο για να γίνει αυτή η διαδικασία. Όπως σας είπα και πριν, υπάρχει μια γκρίζα ζώνη ανάμεσα στην ψευδοανωνυμοποίηση και στην ανωνυμοποίηση. Εδώ πέρα έχουμε μια αυστηρή ανωνυμοποίηση με εγγύηση, όμως ακόμα και σε αυτή την ανωνυμοποίηση με εγγύηση μπορεί να έχουμε μερικώς αναστρέψιμο μετασχηματισμό. Να πούμε ποια έννοια, ότι η στατιστική εγγύηση ισχύει σε κάθε περίπτωση. Δεν μπορούμε να συνδέσουμε μια εγγραφή εδώ με λιγότερες από 4 εγγραφές. Αν ξέρουμε όμως ότι κάποιος είναι Αμερικανός στα 30 του, τότε ξέρουμε ότι πέφτει εδώ πέρα στο τελευταίο κουβά, ας πούμε, από δεδομένα. Μπορεί να μην μπορούμε να συνδέσουμε καμία εγγραφή με αυτόν, επειδή όμως δεν έχουμε προσέξει να είναι διαφορετικές οι διαγνώσεις που έγιναν, μπορούμε να συμπεράνουμε με απόλυτη ακρίβεια ότι αυτός πάσχει από καρκίνο, ακόμα και αν δεν μπορούμε να βρούμε σε ποια εγγραφή συνδέεται. Οπότε, παρότι έχουμε μια τεκμηριωμένη εγγύηση η οποία δεν σπάει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια να βγουν συμπεράσματα. Η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που δημοσιεύουμε τα δεδομένα, δεν υπάρχει καμία εγγύηση που θα μας προστατέψει από όλους τους κινδύνους. Ο μόνος τρόπος να μην μπορούμε να βγάλουμε κανένα επιπλέον συμπέρασμα από τα δημοσιευμένα δεδομένα είναι το να μην δημοσιεύσουμε τίποτα. Άρα, κάθε φορά υπάρχει ένας κίνδυνος που πρέπει να εκτιμηθεί. Η δικιά μου εκτίμηση και σαν DPO, εντάξει, και σαν δημιουργού του εργαλείου, είναι ότι με δεδομένη την υπάρχουσα κατάσταση όπου ακόμα δεν χρησιμοποιούνται καθόλου τυπικές εγγυήσεις, η διαδικασία, η ανωνυμοποίηση με κάπα ανωνυμία είναι μια πολύ ισχυρή εγγύηση και είναι πολύ κοντινή σε αυτό, στις πρακτικές που ακολουθούν, ας πούμε, και τώρα οι εθνικές στατιστικές αρχές, που στην ουσία δίνουν δεδομένα
αθροίσματα δεδομένων από μικρά groups, συγγνώμη, όπως βλέπετε. Έχω λίγο παραπάνω κοινό από αυτό που πρέπει. Οπότε νομίζω στις περισσότερες περιπτώσεις η ΚΑΠΑ ανωνυμία με τον κατάλληλο ορισμό του K είναι αρκετή για να δείξει και για να εγγυηθεί ουσιαστικά αυτός που έχει τα δεδομένα την ανωνυμία των υποκειμένων, αλλά και να δείξει ότι σύμφωνα με το GDPR πήρε όλα τα λογικά μέτρα για την προστασία τους. Γιατί και το GDPR στην τελική δεν απαιτεί ότι από αυτόν που έχει τα δεδομένα ότι υπό καμία περίπτωση δεν μπορεί ποτέ να διαραγεί η ιδιωτικότητα, αλλά ότι έχει λάβει όλα τα reasonable, όπως λέει, μέτρα, ώστε αυτό να μην γίνει. Λοιπόν, ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο θέλω να δούμε, γιατί έχει σημασία μετά και στο demo, είναι η πληροφορία που πρέπει να δώσει ο χρήστης για να γίνει η ανωνυμοποίηση. Σας είπα και πριν ότι και ένας από τους περιορισμούς, ας πούμε, της διαδικασίας ανωνυμοποίησης είναι ότι χρειάζεται κάποια προσπάθεια από το χρήστη και βασικά χρειάζεται να δοθεί κάποια σημασιολογική γνώση στον αλγόριθμο για να ξέρει να κάνει αυτές τις αντικαταστάσεις των ειδικών από τις πιο γενικές τιμές, ώστε να πετύχει το γκρουπάρισμα των διαφορετικών εγγραφών. Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που πρέπει να κάνει, ας το ξαναδούμε ίσως και στο προηγούμενο παράδειγμα, είναι να εξηγήσει στον αλγόριθμο ποια είναι τα βήματα αντικατάστασης του κάθε διαφορετικού quasi identifier. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, είναι αρκετά διαφορετική κάθε περίπτωση. Έχουμε την ηλικία που είναι αριθμός και έχουμε ένα προφανή τρόπο γενίκευσης, ας πούμε, των αριθμών που μειώνουμε την ακρίβειά τους σύμφωνα με την ολική κατάταξη που υπάρχει στο πεδίο των αριθμών, φυσικών ή πραγματικών. Οπότε, αντί για να δώσουμε τον ακριβή αριθμό, δίνουμε μία ακτίνα, ένα διάστημα το οποίο περιέχει αυτόν τον αριθμό. Στον ταχυδρομικό κωδικό μειώνουμε τα ψηφία, γιατί ξέρουμε ότι ο ταχυδρομικός κωδικός δουλεύει με αυτόν τον τρόπο, ότι τα ψηφία έχουν νόημα, άρα μειώνοντας τα λιγότερο σημαντικά ψηφία μεγαλώνουμε τη διοικητική περιοχή στην οποία αναφέρεται. Και στην εθνικότητα θα έπρεπε να δώσουμε μία εγγύηση, η οποία, οδηγίες οι οποίες θα πρέπει να εξαρτώνται εντελώς από την σημασιολογική κατάταξη στην οποία βάζουμε τις εθνικότητες, οι οποίες μπορεί να είναι, ας πούμε, γεωγραφική. Δηλαδή, αν είχαμε τη χώρα την οποία προέρχεται κάποιος στην εθνικότητα, θα μπορούσαμε να πούμε στον αλγόριθμο, κοίτα, θα τη γενικεύσεις πρώτα απ' όλα σε μία λίγο μεγαλύτερη περιοχή. Αν είναι χώρα των Βαλκανίων, θα πεις ότι είναι από τα Βαλκάνια, ας πούμε, αυτός ο άνθρωπος. Αν είναι από χώρα της Βαλτικής, θα πεις ότι είναι από κάποια χώρα της Βαλτικής. Αν αυτή η αντικατάσταση δεν επαρκεί για να δημιουργήσεις τα ΚΑΠΑ ανώνυμα groups, τότε θα κάνεις επιπλέον αντικατάσταση και θα πεις ότι θα αναφερθεί στην Ήπειρο και μετά, αν ούτε αυτό αρκεί, τότε θα σβήσεις εντελώς αυτή την πληροφορία. Και αντίστοιχα για οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Η δημιουργία αυτής της ιεραρχίας, αυτού του δέντρου γενικεύσεων που ξεκινάμε στον πάτο από τις πολύ ειδικές τιμές οι οποίες εμφανίζονται στο dataset και στη συνέχεια δίνουμε όλο και πιο γενικές τιμές μέχρι πάντα να φτάνουμε σε ένα κόμβο ο οποίος είναι η πλήρης διαγραφή των τιμών, ονομάζεται ιεραρχία γενίκευσης και πρέπει να τη δώσουμε σαν input σε κάθε περίπτωση στον αλγόριθμο. Στην περίπτωση στην περίπτωση των αριθμών ή των συνεχών πεδίων ή γενικά των πεδίων για τα οποία έχουμε ένα total order, αυτό είναι αρκετά εύκολο. Ορίζουμε, ας πούμε, διαστήματα. Αν είχαμε νούμερα θα μπορούσαμε να πούμε
κάντανα δεκάδες, μετά τις δεκάδες ανά εκατοντάδες, τις εκατοντάδες ανά χιλιάδες και ούτω καθεξής, ή με όποιο τρόπο θέλουμε, που μπορεί να εξαρτάται από το πεδίο. Δηλαδή αυτός, ας πούμε, ο τρόπος είναι για να κάνεις τα νούμερα σε ένα τυχαίο, σε ένα τυχαίο παράδειγμα. Αν έχεις ηλικίες, μπορεί να θες να κάνεις ηλικιακές κατηγορίες, οι οποίες εξαρτώνται από το πεδίο εφαρμογής ή από το νόμο. Δηλαδή να πεις μέχρι τα 18, από τα 18 μέχρι τα 65, ας πούμε, τα 67 που είναι ηλικίες ταξιοδότησης, εξαρτάται ποια είναι η εφαρμογή σου. Οπότε αυτή την πληροφορία πρέπει να τη δώσουμε στην αρχή στον αλγόριθμο για να μπορέσει να γίνει η δουλειά σωστά. Και νομίζω ότι κάπου εδώ δεν θα δούμε το game anonymity τώρα, να προχωρήσουμε. Ολοκληρώνουμε περίπου το θεωρητικό κομμάτι της παρουσίασης. Τώρα, να πω και για τους περιορισμούς, ας πούμε, του Amnesia. Ένας περιορισμός που ισχύει και για το Amnesia και για όλα τα εργαλεία είναι ότι αν δεν υπάρχει εμπειρία ή δεν ξέρουμε ακόμα τι θέλουμε ακριβώς να πετύχουμε την ανωνυμοποίηση, είναι πολύ δύσκολο να χρησιμοποιήσουμε, πολύ δύσκολο, δυσκολευόμαστε να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο, γιατί δεν ξέρουμε τι περιμένουμε ακριβώς από αυτό. Οπότε χρειάζεται μια σημαντική προσπάθεια από τη μεριά του χρήστη. Ένας άλλος περιορισμός του Amnesia είναι ότι το Amnesia υλοποιεί εντολές που του δίνουμε, αλλά δεν μπορεί να κάνει αυτό την εκτίμηση. Μπορεί να σας βοηθήσει να την κάνετε, αλλά δεν μπορεί να κάνει την εκτίμηση για τις παραμέτρους. Δεν μπορεί να σας πει ότι να κάνουμε και anonymity και ότι η κατάλληλη τιμή για το κάπα είναι το 9 ή το 10. Αυτή είναι μια απόφαση που παίρνει ο υπεύθυνος προστασίας των προσωπικών δεδομένων και είναι δύσκολο να δώσουμε κατευθύνσεις. Για μένα πάντα μια καλή αρχή είναι οι πρακτικές των εθνικών στατιστικών αρχών, γιατί αυτές αντιμετωπίζουν αντίστοιχα δεδομένα, αντίστοιχα προβλήματα δεκαετίες τώρα. Οπότε το μέγεθος των γκρουπ που φτιάχνουν ή η ακρίβεια της πληροφορίας η οποία παρουσιάζουν είναι ένας καλός οδηγός για το τι πρέπει να πετύχουμε όταν ανανεωποιούμε εμείς δεδομένα. Και το τελευταίο είναι ότι, όπως σας έδειξα και μία αδυναμία του CAP Anonymity, αυτή τη στιγμή το Amnesia περιορίζεται και από τις εγγυήσεις τις οποίες προσφέρει. Αυτή τη στιγμή είναι το και Anonymity και το και Anonymity, οπότε αυτές έχουν κάποια θεωρητικά μειονεκτήματα, όπως όλες οι εγγυήσεις, όλες έχουν κάποιες αδυναμίες. Θα προσθέσουμε και differential privacy στο επόμενο εξάμεινο, που είναι μια πιο δυνατή εγγύηση, η οποία μας φέρνει μεγαλύτερα προβλήματα στην ακρίβεια των δεδομένων. Πάντα και η εγγύηση και οι παράμετροι της επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της προστασίας. Και νομίζω με αυτά θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο demo. Να δω λίγο τις ερωτήσεις σας, ώστε να απαντήσω τώρα στις ερωτήσεις οι οποίες... Ναι, Έλλη, θες να μου πεις κάτι? Λοιπόν, Μανώλη, ναι, θα σε βοηθήσω ίσως αυτό για να μην ψάχνεις, γιατί τις έχω μαζέψει με την πολύ ώρα. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση είναι σχετικά με τη διαφορά μεταξύ κρυπτογράφησης και ανωνυμοποίησης. Στην ηλεκτρονική ψηφοφορία, κατά την οποία υπάρχει και κρυπτογράφηση των δεδομένων, αν κατάλαβα καλά, η Εφορευτική Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να δει τι έχει ψηφίσει κάθε ψηφοφόρος. Χρειάζεται ταυτόχρονα και ανωνυμοποίηση? Όχι, δεν είναι, κανονικά δεν είναι έτσι. Στην ηλεκτρονική ψηφοφορία δεν χρησιμοποιείται μόνο κρυπτογράφηση. Χρησιμοποιούνται πιο σύνθετα πρωτόκολλα και δεν μπορεί να δει ο καθένας τι έχει κάνει κάθε ψηφοφόρος, γιατί αυτό το οποίο παράγεται, αυτό το οποίο βλέπει στο τέλος η Εφορευτική Επιτροπή είναι το άθροισμα των ψήφων. Δεν βλέπει ή βλέπει ή θα μπορούσε να βλέπει διάφορες μόνο εγγραφές διαφορετικά ψηφοδέλτια χωρίς κανένα άλλο αναγνωριστικό. Εκεί πέρα δεν γίνεται να αναγνωριστεί το ποιος ψήφισε, γιατί δεν υπάρχει κανένα quasi identifier. Έχουμε μόνο μία τιμή, η οποία είναι η ψήφος. Άρα το να δεις ότι κάποιος ψήφισε την επιλογή α, εφόσον δεν υπάρχει κανένα άλλο αναγνωριστικό του, δεν έχεις κανένα περιθώριο να τον αναγνωρίσεις. Η κρυπτογράφηση εκεί χρησιμοποιείται πιο πολύ στα εσωτερικά, στο engineering κομμάτι
της διαδικασίας, ώστε να υπάρχει εγγύηση, το σύστημα δηλαδή να ξέρει ταυτόχρονα ότι κάποιος έχει ψηφίσει, χωρίς να κρατάει πληροφορία για το τι έχει ψηφίσει. Δεν χρειάζεται ανωνυμοποίηση, γιατί δεν υπάρχουν καθόλου περιγραφικά δεδομένα. Στην πραγματικότητα είναι ανωνυμοποιημένα από την αρχή. Θα ήταν, ας πούμε, αν θέλουμε να το δούμε, σαν να έχουμε αυτό τον πίνακα, αλλά να λείπουν εντελώς οι τέσσερις πρώτες στήλες. Να έχεις μόνο τις ασθένειες. Αυτό δεν θα χρειαζόταν κάποια ανωνυμοποίηση, γιατί δεν έχουμε καμία περιγραφική πληροφορία που μπορούμε να τη συνδέσουμε με οποιοδήποτε πρόσωπο. Πολύ ωραία. Επόμενη ερώτηση. Με την ανωνυμοποίηση χάνεις δεδομένα, αλλά πώς γίνεται να μην χάνεις σημαντικά δεδομένα? Αν στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι σημαντική η εθνικότητα, πώς θα μπορούσε να γίνει η ανωνυμοποίηση? Ωραία. Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση και θα τη δούμε και στο demo. Εμείς εδώ πέρα θέλουμε να διατηρήσουμε group, να δημιουργήσουμε group μεγέθους των τεσσάρων που έχουν που έχουν τα ίδια quasi identifiers. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, άμα έχουμε ξεκινήσει τη δημιουργία αυτών των groups με την παραδοχή να έχουν την ίδια εθνικότητα, να την έχουμε διατηρήσει σε μεγαλύτερο βαθμό. Δηλαδή εδώ πέρα έχουμε τουλάχιστον 5 Αμερικανούς, θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει ένα group που να είναι όλοι Αμερικανοί και μετά να μετατρέψουμε την ηλικία και τον ταχυδρομικό κωδικό έτσι ώστε να μην διαφέρει ο ένας από τον άλλον. Με αυτόν τον τρόπο θα είχαμε διατηρήσει την εθνικότητα και θα είχαμε χάσει την ακρίβεια στο ταχυδρομικό κωδικό και στην ηλικιακή κατηγορία. Αυτό θα το δούμε, είναι κάτι το οποίο κάνει ο αλγόριθμος. Μπορούμε στο Amnesia να δώσουμε, να επιλέξουμε δηλαδή ποια στήλη θα προτεραιοποιήσει στη διατήρηση της πληροφορίας και στην ουσία είναι από τις βασικές δουλειές του χρήστη όταν καθοδηγεί την ανωνυμοποίηση για να έχει το ελάχιστο ή τουλάχιστον το καλύτερα εστιασμένο κόστος πληροφορίας. Επόμενη ερώτηση είναι στην στήλη age η τιμή 3 αστερίσκο. Προφανώς αντιστοιχεί στο bracket 30 με 40. Επιλέγουμε εμείς σε πόσα brackets μπορούμε να σπάσουμε την κάθε μεταβλητή ή το κάνει το πρόγραμμα με κάποιον κανόνα? Το κάνει το πρόγραμμα με κάποιο κανόνα, όπου ο κανόνας είναι στην ουσία αυτή η ιεραρχία γενίκευσης που έχουμε δώσει. Δηλαδή, εδώ πέρα... συγγνώμη, έτσι να πάει πάνω. Εδώ πέρα μπορεί να είχαμε... Θα έπρεπε εμείς να έχουμε φτιάξει μια ιεραρχία η οποία μπορεί να προέβλεπε π.χ. ότι αντικατέστησε την ακριβή ηλικία με πενταετία και αν αυτό δεν είναι αρκετό με δεκαετία και αλλιώς φτιάξει αυτές τις τρεις κατηγορίες που μπορεί για κάποιο λόγο να μας ήταν πιο σημαντικές από γενικά δεκαετίες, δηλαδή 30 με 40 και μεγαλύτερη από 40, μικρότερη από 30 και μετά σβήσει την ηλικία εντελώς. Οπότε εμείς δίνουμε ένα τέτοιο δέντρο από κανόνες όπου κάθε επίπεδο γενικεύει τις τιμές του κατώτερου επίπεδου και ο αλγόριθμος αποφασίζει μόνος του σε ποιο επίπεδο ή πόσο θα γενικεύσει κάθε τιμή ώστε να κάνει την ελάχιστη δυνατή γενίκευση αλλά ταυτόχρονα να εγγυηθεί την ιδιωτικότητα των υποκειμένων. Η επόμενη ερώτηση είναι καλημέρα στο παράδειγμα με την ψευδοανωνυμοποίηση. Αν δεν υπάρχει το IT και αν αφήσουμε τις χώρες όπως ήταν χωρίς να έχουμε group τις χώρες, είναι δύσκολο κάποιος να αναχτίσει την αρχική πληροφορία και να βγουν συμπεράσματα για ποιον αναφέρει, επειδή έχουμε αναφερέσει το IT. Το ID έτσι κι αλλιώς είναι τυχαίο, οπότε κανονικά δεν μας δίνει κάτι. Αλλά ας πούμε εδώ, αφήνω το ID για να υπάρχει απλώς αντιστοιχεία στο παράδειγμα. Ας πούμε ότι το είχαμε κάνει έτσι, ότι δεν υπήρχε καθόλου το ID, αλλά εδώ είχαμε αφήσει τις χώρες. Τότε, εδώ θα έγραφε... Ναι, τώρα δεν μπορώ να κάνω edit και στο... για να σας το δείξω, συγγνώμη. Εδώ θα έγραφε ότι είναι Ρώσος, εδώ θα έγραφε ότι είναι Αμερικάνος, εδώ Ιαπωνέζος και εδώ Αμερικάνος. Οπότε στο πρώτο group, επειδή θα είχαμε έτσι τον ταχυδρομικό κωδικό και την ηλικία, αν ξέραμε ότι κάποιος είναι Αμερικάνος
και ότι είναι, ας πούμε, 29 χρονών, δεν θα ξέραμε αν πάσχει από καρδιακό πρόβλημα είτε αν πάσχει από κάποια λίμωξη. Γιατί η πληροφορία της ηλικίας θα είχε χαθεί, οπότε θα μας κάνανε και οι δύο αυτές εγγραφές. Αν ξέραμε ότι είναι Ρώσος όμως, θα υπήρχε μόνο ένας Ρώσος εδώ, οπότε θα ξέραμε ότι πάσχει από, ότι το αντιστοιχεί αυτή η εγγραφή και πάσχει από καρδιακό πρόβλημα. Το ίδιο και ότι αν ήταν Ιαπωνέζος, θα έπασχε από λίμωξη. Άρα μπορεί να ήταν πιο δύσκολο, εφόσον θα είχαμε αφαιρέσει αυτό, δεν θα ήταν όμως αδύνατον να βγάλει κάποιος αυτό το συμπέρασμα. Η εγγύησή μας δεν θα ίσχυε, οπότε με αυτόν τον τρόπο δεν θα μπορούσαμε να δείχνουμε ότι έχουμε ένα μη αναστρέψιμο μετασχηματισμό και ότι έχουμε συμμορφωθεί με την απέτηση του GDPR για εγγυημένα μη αναστρέψιμο, μη ανωνυμοποίηση. Ακόμη μια ερώτηση. Πώς αποφασίζει το Amnesia για ποια columns θα κάνει anonymize ή τα επιλέγουμε εμείς. Για παράδειγμα... Ναι. Κατάλαβα. Δεν μπορεί το Amnesia να το αποφασίσει. Πρέπει να το πούμε εμείς. Okay. Γιατί το Amnesia δεν μπορεί να καταλάβει σημασιολογικά τι σημαίνει κάθε column. Αν ένα column είναι σημαντικό, αν ένα column είναι μυστικό και δεν θα μπορούσε να το βρει κάποιος από αλλού, πρέπει να το υποδείξουμε εμείς. Έχει παράδειγμα, λέει, για παράδειγμα μπορεί 3 columns σε συνδυασμό να δημιουργούν link, αλλά ένα μόνο του ή 2 μπορεί όχι. Αυτή ήταν. Εμείς πρέπει να επιλέξουμε πάντα το πλήθος όλων των columns που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα συνδυασμό και θα μπορούσαν να είναι γνωστά από κάποια τρίτη πηγή, ώστε το Amnesia να φροντίσει να τα ανωνυμοποιήσει κατάλληλα. Ωραία. Νομίζω ότι ήταν και πολύ ωραία ερώτηση, γιατί μας πάει στο demo να δείξουμε πώς ακριβώς χρησιμοποιείται το Amnesia. Ωραία. Λοιπόν, σταματάω να κάνω share εδώ. Μανώλη, υπάρχει ακόμη μια ερώτηση πριν προχωρήσουμε. Ναι. Έχει προβλεφθεί να συνοδεύεται το εργαλείο από οδηγίες ανάλυση περιπτώσεων, καθώς δεν έχουν όλοι οι ερευνητές εξοικείωση με τη στατιστική επιστήμη? Το εργαλείο συνοδεύεται από τεκμηρίωση η οποία βρίσκεται στο site και θα ανεβάσουμε και μερικά βίντεο για το πώς το χρησιμοποιείς. Δεν έχουμε, θα μπορούσαμε να βάλουμε κάποια links, δεν έχουμε ανάλυση των θεωρητικών μεθόδων, καθώς αυτή είναι διαθέσιμη από αλλού, δηλαδή μπορεί κάποιος να δει και στο Wikipedia τις λεπτομέρειες της ΚΑΠΑ ανωνυμίας. Οπότε για το θεωρητικό κομμάτι δεν έχουμε πολύ αναλυτική πληροφορία. Έχουμε πληροφορία για το πώς χρησιμοποιείται το εργαλείο. Είναι καλή ιδέα όμως ότι ίσως να προσθέσουμε κάποια links ώστε να μπορεί κάποιος να πηγαίνει σε άλλα site που ήδη υπάρχουν και είναι εκτενή για να δει τις δυνατότητες και τις αδυναμίες των τεχνικών ανωνυμοποίησης. Ωραία. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, μπορώ εγώ να προχωρήσω με το demo. Αυτή τη στιγμή βλέπετε την πρώτη σελίδα του Amnesia, όπως την έχω ανοίξει στον τοπικό μου υπολογιστή. Το πρώτο πράγμα το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι να φορτώσουμε τα αρχικά μας δεδομένα. Εγώ έχω ετοιμάσει ένα μικρό dataset, το οποίο είναι απλοποιημένα συνθετικά δεδομένα που αναπαριστούν τους ιατρικούς φακέλους σε νοσοκομεία της Αγγλίας. Αυτό έχει προέλθει από ένα project, δηλαδή έχουν παραχθεί, αυτά είναι συνθετικά δεδομένα, παραγμένα με τρόπο που επαναχρησιμοποιούν ή μοιάζουν εντελώς τα αρχικά πραγματικά δεδομένα από νοσοκομεία της Αγγλίας. Και τα αρχεία τα οποία δέχεται το Amnesia είναι delimited files, δηλαδή αρχεία τα οποία
είναι text files όπου κάθε διαφορετική κολόνα διαχωρίζεται από την προηγούμενη με ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα. Ο τρόπος με τον οποίο τα εισάγουμε στο εργαλείο είναι αντίστοιχος με αυτόν με τον οποίο εισάγει το Excel text files, δηλαδή αυτό που στην απλή περίπτωση που θα δούμε τώρα, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να πούμε με ποιο χαρακτήρα ξεχωρίζει μία κολόνα από την άλλη. Οπότε εδώ είναι... Μανώλη, συγγνώμη που σε διακόπτω, μπορείς λίγο μήπως να κάνεις ένα zoom για να βλέπουμε με μεγαλύτερη γραμματοσειρά. Να δω, γιατί ο μόνος τρόπος να κάνω zoom θα είναι μέσα από το εργαλείο και δεν είμαι σίγουρος πώς θα μπορούσε να γίνει. Δεν ξέρω αν το μικρύνω. Τώρα φαίνεται καλύτερα. Φαίνεται σας ζουμαρισμένο. Ναι. Βέβαια πρέπει... Okay, θα το μεγαλώσω μετά, αλλά νομίζω ναι, μπορεί... Αν κρατήσω πιο μικρό το παράθυρο, τώρα πρέπει να βλέπετε καλύτερα. Ναι, σωστά. Ωραία. Ευχαριστώ. Οπότε, αφού έδειξα στο... είπα στο εργαλείο με ποιο χαρακτήρα διαχωρίζονται οι διαφορετικές στήλες, τότε αυτό πήγε, διάβασε το εργαλείο, διάβασε τα δεδομένα, στην πρώτη γραμμή βρήκε τα ονόματα των στυλών και στη συνέχεια μάντεψε μόνο του τον τύπο των δεδομένων. Αυτό είναι απλώς μια μαντεψιά που την έχει κάνει με βάση τις πρώτες γραμμές και επαφίεται στο χρήστη να το διορθώσει, είτε γιατί μπορεί άλλες τιμές να μην ταιριάζουν με αυτόν τον τύπο δεδομένων, είτε γιατί μπορεί να θέλει να αντιμετωπιστούν τα δεδομένα διαφορετικά. Τώρα, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ό,τι έχει μαντέψει είναι εντελώς σωστό. Οπότε, το πρώτο πράγμα το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι να αποφασίσουμε ποιες στήλες θα υπάρχουν και στα ανωνυμοποιημένα δεδομένα. Και το προφανές είναι ότι πρέπει να αφαιρέσουμε το AMCA, τον αριθμό ασφάλισης στο αγγλικό σύστημα υγείας, γιατί αυτός είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό, όπως και επίσης το όνομα του κάθε ασθενούς. Άρα θα κρατήσουμε την πρώτη στήλη, η οποία στην ουσία έχει την ασθένεια, βασικά έχει όλες τις διαγνώσεις που γίνανε με βάση μία προκαθορισμένη οντολογία, τα ICD codes, τα οποία είναι μία οντολογία για το ένας τρόπος κωδικοποίησης για τις πιθανές διαγνώσεις που χρησιμοποιείται διεθνώς και θα κρατήσει από τα περιγραφικά στοιχεία την ημερομηνία γέννησης και την οικογενειακή κατάσταση. Οπότε τα δεδομένα τα οποία θα χειριστεί στο τέλος το Amnesia είναι αυτά. Σε αυτό το παράδειγμα του Key Anonymity δεν θα ασχοληθώ με την πρώτη στήλη, την αφήνω για να βλέπουμε τα δεδομένα. Κάνουμε την υπόθεση ότι στην πραγματικότητα, αφού αυτή είναι η μυστική πληροφορία, δεν μας νοιάζει να την κρύψουμε, γιατί αν κάποιος την ξέρει ήδη, έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε κάτι να το κρύψουμε στο dataset. Με το CAM Anonymity ή σε πιο προχωρημένα σενάρια θα μπορούσαμε να δείξουμε πώς μπορούμε να προστατευτούμε από κάποιον που ξέρει ένα μέρος από αυτή την πληροφορία. Όμως, προς το παρόν θα μείνουμε σύμφωνα με αυτά που σας έδειξα πριν και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με το Key Anonymity. Τώρα, πρέπει να δώσουμε το input του χρήστη, το οποίο το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να δημιουργήσουμε είναι η ιεραρχία γενίκευσης. Το Amnesia δημιουργεί ιεραρχίες, ξαναφορτώνει ιεραρχίες που έχουμε δημιουργήσει στο παρελθόν και έχει και έναν τρόπο να παράγουμε μια αυτόματα νέες ιεραρχίες που θα τον δούμε ακριβώς μετά από αυτό το παράδειγμα. Εδώ έχω φτιάξει με το χέρι, γιατί δεν έχει και άλλο τρόπο με πολύ νόημα, μια ιεραρχία για την οικογενειακή κατάσταση. Επειδή αυτό προέρχεται από πραγματικά δεδομένα, οι απαντήσεις στην οικογενειακή κατάσταση δεν είναι αναγκαστικά λογικές. Δηλαδή, κάποιος συμπληρώνει οικογενειακή κατάσταση, στα αγγλικά λέει married, οπότε κάποιος λέει no. Ή μπορεί να δίνει παραπάνω πληροφορία από αυτή που είναι ζητούμενη, να γράφει ότι είναι χωρισμένος ή χειρευμένος. Οπότε κάπως έχουν ομαδοποιηθεί με έναν τρόπο που βγάζει νόημα αυτές οι απαντήσεις και αυτή η ιεραρχία γενίκευσης θα χρησιμοποιηθεί για την οικογενειακή κατάσταση. Για την ηλικία μπορούμε να δημιουργήσουμε μία ιεραρχία
ημιαυτόματα χρησιμοποιώντας το Amnesia. Αυτό που κάνει το Amnesia είναι ότι μπορεί να μας βοηθήσει να φτιάξουμε μια ιεραρχία πάνω στις τιμές που εμφανίζονται σε ένα dataset. Αυτό έχει πιο πολύ νόημα όταν έχουμε πεδία όπως η ημερομηνία ή άλλα συνεχή πεδία, ο μισθός, η ηλικία, γιατί εκεί πέρα μπορούμε να ορίσουμε διαστήματα και να χτίσουμε πάνω σε αυτά την ιεραρχία. Οπότε εμείς εδώ θα διαλέξουμε την ημερομηνία γέννησης, η οποία είναι για να δημιουργήσει εκεί την ιεραρχία. Βλέπει ότι η μεταβλητή είναι τύπου ημερομηνίας και επιλέγουμε να δημιουργήσουμε μια ιεραρχία που βασίζεται σε διαστήματα. Τώρα, χρησιμοποιώ την ημερομηνία γιατί είναι η πιο σύνθετη περίπτωση διαστημάτων και είναι σύνθετη γιατί στις ημερομηνίες δεν χρησιμοποιούμε το δεκαδικό σύστημα, αλλά χρησιμοποιούμε ένα πολύ σύνθετο σύστημα όπου έχουμε εβδομάδες των 7 ημερών, μήνες των 30-31 ημερών, χρόνια και από εκεί και ύστερα το σύστημα γίνεται δεκαδικό. Οπότε, το πρώτο πράγμα που θα δώσουμε είναι ένα όνομα για την ιεραρχία. Το Amnesia διάβασε τα δεδομένα και βρήκε ότι στις ημερομηνίες γέννησης μικρότερη είναι το 1940 και μεγαλύτερη το 2009, οπότε μας προτείνει το συνολικό μέγεθος το συνολικό μέγεθος του domain για το οποίο θα δημιουργήσουμε την ιεραρχία. Μπορούμε να κρατήσουμε τη μικρότερη και τη μέγιστη τιμή, είτε μπορούμε να τις αλλάξουμε, να φέρουμε ένα λίγο μεγαλύτερο domain για να πιάσει και πιθανά άλλες τιμές ή για να βγάζει περισσότερο νόημα στο τελικό αποτέλεσμα. Και μετά, αντί να ορίσουμε, και μετά ποια είναι η λογική. Αν είχαμε απλά νούμερα, αν είχαμε ας πούμε ηλικίες, θα ορίζαμε ένα αρχικό διάστημα, δηλαδή πάρε τις ακριβείς ημερομηνίες, ας πούμε, συγγνώμη, ήταν μισθή, πάρε τους μισθούς και μετέτρεψέ τους αντί για ακριβή ποσά σε κατηγορίες των 5.000 ευρώ, δηλαδή από 0 ως 5.000, από 5.000 ως 10.000 και ούτω καθεξής, και στη συνέχεια φτιάξε ένα δέντρο κάθε φορά συνενώνοντας, ας πούμε, τρεις κόμβους του πιο κάτω επίπεδου. Δηλαδή, θα είχαμε κάτω-κάτω 0 με 5, 5 με 10 και από πάνω θα είχαμε 0 με 15 και πιο πάνω θα είχαμε 0 με 45 και κάθε φορά τρεις κόμβοι που βρίσκονταν πιο χαμηλά θα συνενώνονταν. Στις ημερομηνίες αυτό δεν έχει πολύ νόημα γιατί τα πρώτα επίπεδα είναι οι μέρες, οι μήνες, τα χρόνια που πρέπει να ορίσουμε ένα διάστημα για όλα αυτά για να βγάζει ένα νόημα η ιεραρχία. Οπότε λέμε ότι γκρουπάρισε τις μέρες ανά 7, γκρουπάρισε τους μήνες ανά 3 σε τρίμηνα, γκρουπάρισε τα χρόνια ανά 3 και από εκεί και πάνω γκρουπάριζε πάντα τους κόμβους του κάτω επίπεδου ανά 3. Οπότε ορίζοντας αυτές τις παραμέτρους για το πώς να ομαδοποιηθούν οι ημερομηνίες γέννησης, μας δημιουργεί αυτή τη γενίκευση, αυτή την ιεραρχία γενίκευσης, όπου έχουμε εδώ τις ακριβείς ημερομηνίες, οι οποίες είναι, έχουμε εδώ πέρα τα διαστήματα σε επίπεδο 7 ημερών, έτσι, είναι κλειστά διαστήματα από το 19-26 είναι 7 ημέρες. Στη συνέχεια τα διαστήματα αυτά είναι οργανωμένα σε τρίμηνα, όπως του είχαμε πει. Τα τρίμηνα είναι οργανωμένα σε τριετίες και από εδώ και πέρα όλα οι τριετίες, εννιαετίες, 27ετίες και ούτω καθεξής, όπου ώσπου στο τέλος αντικαθιστούμε κάθε τιμή με το μέγιστο range το οποίο υπάρχει στα δεδομένα μας. Τώρα, έχοντας δημιουργήσει αυτές τις δύο ιεραρχίες, μπορούμε να προχωρήσουμε στην καθεαυτό ανωνυμοποίηση. Το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να του πούμε ότι στην κολόνα date of birth, που είναι ημερομηνία γέννησης, χρησιμοποίησε την ιεραρχία που φτιάξαμε για τις ημερομηνίες και στην κολόνα της οικογενειακής κατάστασης χρησιμοποίησε την ιεραρχία που φτιάξαμε για την οικογενειακή κατάσταση.
Εδώ αυτή τη στιγμή έχουμε επιλογή ενός μόνο αλγορίθμου, που είναι ο βέλτιστος ο οποίος έχουμε. Του δίνουμε την παράμετρο για το K, όπου μπορούμε να βάλουμε, ας πούμε, το 2. Οπότε αυτό θα φτιάξει groups από 2 όμοιων δεδομένων με 2 όμοιων εγγραφών με βάση την ημερομηνία γέννησης και την οικογενειακή κατάσταση. Και ερχόμαστε εδώ. Τώρα αυτό σχετίζεται και με την ερώτηση που μου κάνατε για το πώς μπορούμε να καθοδηγήσουμε τη διαδικασία της ανωνυμοποίησης. Τώρα, αυτό το πλέγμα που μας παρουσιάζει εδώ είναι όλες οι πιθανές λύσεις οι οποίες υπάρχουν, όλες οι πιθανές γενικεύσεις μάλλον, οι οποίες υπάρχουν για τα δεδομένα που δώσαμε. Θυμάστε, έχουμε 2 πεδία quasi identifiers, το date of birth και το marital status. Κάθε κόμβος, λοιπόν, αντιστοιχεί σε ένα διαφορετικό συνδυασμό γενίκευσης αυτών των 2. Δηλαδή, ο κόμβος 3-1 μας λέει ότι η ημερομηνία γέννησης έχει γενικευτεί 3 φορές. Πήγαμε από τις αρχικές ημερομηνίες σε μέρες και μετά σε μήνες, ενώ το marital status έχει γενικευτεί 1 φορά. Εδώ, αντίστοιχα, σε αυτόν τον κόμβο έχει γενικευτεί 4 φορές το date of birth και το marital status καμία φορά. Και εδώ έχουν από 2 και τα 2. Ο λόγος που μας παρουσιάζει αυτές τις λύσεις είναι για να μπορέσουμε να διαλέξουμε εμείς αυτή η οποία διατηρεί καλύτερα την κολόνα που θεωρούμε εμείς πιο σημαντική και λιγότερο καλά την κολόνα, τις κολόνες που θεωρούμε λιγότερο σημαντικές. Ο χρωματισμός σημαίνει το εξής. Όλοι οι κόμβοι που είναι μπλε περιγράφουν λύσεις οι οποίες μας εγγυώνται την ασφάλεια των δεδομένων, ενώ οι κόκκινοι δεν μας την εγγυώνται. Δηλαδή αυτοί εδώ είναι 2 ανώνυμους και το dataset μας θα μοιάζει κάπως έτσι. Και αυτοί είναι 2 ανώνυμους, αυτοί δεν είναι. Ο λόγος που μας δείχνει και τις λύσεις οι οποίες δεν ικανοποιούν την εγγύηση, είναι ότι θα μπορούσαμε να μετατρέψουμε και αυτές σε λύσεις οι οποίες ικανοποιούν την εγγύηση αφαιρώντας ένα ποσοστό των εγγραφών. Δηλαδή, τώρα αυτό το ποσοστό δεν είναι πολύ μικρό, για να δούμε πως αυτό εδώ είναι καλύτερο. Ωραία. Εδώ υπάρχει αυτή η λύση, στην οποία έχει γενικευθεί 3 φορές η ημερομηνία γέννησης και καμία φορά η οικογενειακή κατάσταση. Αυτή δεν είναι μια λύση η οποία ικανοποιεί την εγγύηση, γιατί, όπως βλέπουμε εδώ από τα στατιστικά, υπάρχει ένα 3,41% των συνολικών εγγραφών οι οποίες την παραβιάζουν. Αντί λοιπόν να γενικεύσουμε περισσότερο τα δεδομένα για να πάρουμε την επιθυμητή εγγύηση, θα μπορούσαμε να σβήσουμε αυτές τις εγγραφές από τα τελικά δεδομένα, αν αυτό το ποσοστό απώλειας είναι λογικό. Τώρα το 3,41 δεν είναι πολύ μικρό, υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που μπορεί να είναι 0,03. Οπότε στην ουσία να σβήσεις 2-3 εγγραφές προκειμένου να γενικεύσεις παραπάνω τα δεδομένα. Και με αυτόν τον τρόπο να πάρουμε αυτή την τελική λύση, όπου οι ακριβείς ημερομηνίες έχουν μετατραπεί σε τριετίες, έχουμε διατηρήσει την ακριβή αναπαράσταση της οικογενειακής κατάστασης, υποθέτοντας πως για κάποιο λόγο αυτή είναι σημαντική. Εντάξει, στην προκειμένη περίπτωση είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς γιατί μπορεί να είναι σημαντική. Και με κόκκινο μας δείχνει τις εγγραφές οι οποίες σβήνονται από το τελικό αποτέλεσμα και δεν θα μεταφερθούν στα ανωνυμοποιημένα δεδομένα. Και έτσι έχει ολοκληρωθεί τώρα η διαδικασία γενίκευσης και μπορούμε απλώς να σώσουμε το αρχείο αυτό τοπικά ή στο Zenodo. Ή μπορούμε να επιλέξουμε μία άλλη λύση, ας πούμε αυτή. Η οποία γενικεύει πάλι αυτό σε τριετίες και γενικεύει και το marital status και δεν έχει χρειαστεί να σβήσουμε καμία εγγραφή και να κρατήσουμε αυτή αν το θεωρούμε καλύτερα να έχουμε χάσει λίγο παραπάνω ακρίβεια στο marital status αλλά να έχουμε διατηρήσει όλες τις διαφορετικές εγγραφές.
Και εδώ νομίζω ότι ολοκλήρωσα την παρουσίαση. Να δούμε ό,τι απορίες μπορεί να υπάρχουν. Ωραία. Λοιπόν, κάποιες ερωτήσεις που υπήρχαν στο ενδιάμεσο, Μανώλη. Έχει προβλεφθεί να συνοδεύεται το... Α, συγγνώμη, αυτό το απαντήσαμε. Ναι. Υπάρχει μήπως κάποια δημοσίευση που να αφορά τα Amnesia? Έχουμε μία δημοσίευση η οποία νομίζω ότι έχουμε μία που παρουσιάζει το εργαλείο. Βέβαια δεν θα βρείτε σε αυτή περισσότερες πληροφορίες. Θα δείτε κάποια αρχιτεκτονικά, δεν θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες. Να δω ποια είναι από αυτά που έχουμε στο site μας. Για τα πιο θεωρητικά του κομμάτια υπάρχουν δημοσιεύσεις. Δηλαδή έχουμε πάνω από μία δημοσιεύσεις οι οποίες αφορούν στο KM Anonymity, την πιο σύνθετη εγγύηση, την οποία δεν σας έδειξα τώρα. Και υπάρχει και μία δημοσίευση η οποία αφορά το flash αλγόριθμο, το οποίο εμείς χρησιμοποιούμε βέβαια μία παράλληλη μετεξέλιξη. Δηλαδή υπάρχουν δημοσιεύσεις για τα θεωρητικά του κομμάτια. Δημοσίευση για το ίδιο το εργαλείο, νομίζω ότι έχουμε κάνει κάποιο demo που έχει μια μικρή περιγραφή. Τώρα δεν θυμάμαι, πρέπει να δω στο site ποια είναι. Μπορώ να σας τα στείλω μετά. Ωραία. Και η επόμενη ερώτηση είναι αν σε μια συνεχή μεταβλητή δεν θέλουμε να δημιουργήσει το πρόγραμμα διαστήματα, αλλά απλά να κάνει κάποια στρογγυλοποίηση ώστε να μην χάσουμε μεγάλη ακρίβεια στα δεδομένα. Γίνεται? Γίνεται. Στην πραγματικότητα η στρογγυλοποίηση είναι κάποια διαστήματα. Δηλαδή, ας πούμε ότι έχουμε πραγματικούς αριθμούς και θέλουμε να τους στρογγυλοποιήσουμε στο δεύτερο δεκαδικό. Αυτό είναι ένα διάστημα το οποίο ξεκινάει, ας πούμε, μπορεί να ξεκινάει από το απόλυτο 0 και να φτάνει στο 0,01. Αυτό είναι ένα διάστημα άπειρων αριθμών που ξεκινάνε από, που έχουν εύρος 0,01. Άρα οι στρογγυλοποιήσεις μπορούν όλες να παρουσιαστούν σαν διαστήματα και να γίνουν με αυτόν τον τρόπο έμεσα. Η επόμενη ερώτηση είναι, στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης υπάρχει κάτι που ακολουθεί η ανωνυμοποίηση? Δεν είμαι σίγουρος αν καταλαβαίνω ακριβώς την ερώτηση. Αυτό το οποίο σίγουρα γίνεται είναι ότι μπορούμε να εκπαιδεύσουμε αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης, ας πούμε, και νευρονικών δικτύων και διαφόρων κανόνων πάνω σε δεδομένα τα οποία έχουν ανωνυμοποιηθεί. Και θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και τεχνικές, ας πούμε, από και νευρονικά δίκτυα ακόμα από την τεχνητή ανωνυμοποίηση για την κατάταξη εσωτερικά στον αλγόριθμο της ανωνυμοποίησης για την κατάταξη, ας πούμε, των διαφορετικών εγγραφών σε διαφορετικά γκρουπ ανωνυμοποίησης. Δεν ξέρω αν αυτό απαντάει στην ερώτηση, γιατί δεν είμαι σίγουρος που την κατάλαβα. Άμα θέλετε, άμα σας κάλυψε. Άμα να μας διευκρινίσει, αν ναι, χρειάζεται. Διευκρινίσετε. Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση. Το Amnesia χειρίζεται όλα τα files τοπικά, ανεβάζει οτιδήποτε σε cloud ή υπάρχει κάποιος δυνητικός κίνδυνος παραβίασης δεδομένων μέσα από το πρόγραμμα? Χειρίζεται όλα τα files τοπικά, οπότε αν ο υπολογιστής σας είναι ασφαλισμένος, το Amnesia είναι και αυτό ασφαλισμένο. Επειδή τα χειρίζεται όλα τοπικά, δεν έχουμε δώσει μεγάλη σημασία σε προστασία, ας πούμε, από hacking, να είναι κρυπτογραφημένα τη στιγμή που είναι στη μνήμη ή κάτι τέτοιο, γιατί η ιδέα που είναι και πιο ασφαλής είναι ότι μπορείτε να το κάνετε σε ένα απομονωμένο σύστημα, όπου το ίδιο το σύστημα θα έχει εξασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν τρίτοι μέσα σε αυτό χωρίς εξουσιοδότηση. Ακόμη μια ερώτηση. Ποια files formats δέχεται ως input το Amnesia? Αυτή τη στιγμή δέχεται text files, όπου οι διαφορετικές τιμές είναι χωρισμένες με οποιοδήποτε delimiter. Άρα, ότι, εντάξει, επειδή τα text files είναι εύκολο να παραχθούν από οποιοδήποτε πρόγραμμα, θεωρούμε ότι αυτό εξασφαλίζει πολύ μεγάλη συμβατότητα.
Ένα πράγμα που θέλουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε κάποιες αυτοματοποιήσεις ώστε να διαβάζει, και θα το κάνουμε νομίζω στο επόμενο, σύμφωνα με το ερώτημα που έχουμε, στο επόμενο δίμηνο ή τρίμηνο, να εξασφαλίζει την ευκολότερη μεταχείριση των DICOM files που είναι για, για ιατρικές φωτογραφίες και τα μεταδεδομένα τους. Αυτή τη στιγμή πάντως είναι text files με οποιοδήποτε limiter. Πολύ ωραία. Ναι, έχουμε τη διευκρίνηση για την ερώτηση που αφορούσε την τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, ναι. Αυτό είναι τη βλέπω, αν επιτρέπει σε αλγόριθμους μηχανικής μάθησης να εκπαιδεύονται από δεδομένα. Ναι, αυτό είναι και μία στην ουσία βασική στόχευση των ανανοημοποιημένων δεδομένων, ότι έρχονται σε μία μορφή που στη συνέχεια μπορούμε να κάνουμε έρευνα, να κάνουμε μοντέλα κατάταξης, όπου και η μικρή απώλεια πληροφορίας όταν έχουμε πολλά τέτοια δεδομένα δεν είναι τόσο σημαντική. Είναι δηλαδή για να χρησιμοποιηθούν τα ανανοημοποιημένα δεδομένα σε αλγόριθμους μηχανικής μάθησης. Ωραία. Επομένως, επειδή βλέπω ότι είμαστε και αρκετά πίσω στον χρόνο, ίσως όσοι από εσάς έχετε φέρει τα δεδομένα σας ή θα θέλετε να δείτε σήμερα μαζί με τον Μανώλη κάποια θέματα που αφορούν τη χρήση του Amnesia, να περάσουμε στα hands-on, λοιπόν, Μανώλη. Να πω ότι ο Μανώλης μας έχει πει ότι θα μπορέσει να διαθέσει και ένα μισάωρο ακόμα για να γίνουν αυτά τα hands-on, σε περίπτωση που έχει κάποιος από εσάς περισσότερο χρόνο, γιατί είμαστε 12 και 20 και 12.30 τελειώνει θεωρητικά το σύγχρονο, η σύγχρονη κλήρωση. Οπότε ευχαριστούμε, Μανώλη, γι' αυτό. Ωραία, σας άργησα, αλλά να πω ότι ναι, και έχω ένα μισάωρο ακόμη και ευχαρίστως οποιοδήποτε θέλει και αργότερα και αύριο, όποτε θέλει και έχει κάποια δυσκολία και θέλει να βοήθεια στο να νομοποιήσει τα δεδομένα του, να τον βοηθήσουμε και εγώ και η ομάδα μου, γιατί και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να δούμε κάποιο feedback από τους χρήστες. Το Amnesia μπορεί να υπάρχει 2 χρόνια, αλλά είναι σε εξέλιξη, άρα αν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε και έχετε δυσκολία, να μας μιλήσετε, γιατί και μας νοιάζει να δούμε τι δυσκολίες υπάρχουν. Ωραία. Οπότε, παίρναμε στα hands-on, Μανώλη. Ναι, ναι. Ξέρω πώς... Ωραία. Αν έχετε δεδομένα αυτή την ήδη δουλεύετε σε αυτά, παρακαλώ πείτε το μου. Εγώ θα είμαι εδώ. Θα περιμένω τώρα από σας. Γράψτε στο chat ότι θέλετε να μου δείξετε κάτι, να μιλήσετε, ώστε είτε να απαντήσω δημόσια εδώ ή αν είναι πιο ειδικό και δεν θέλετε να το πείτε εδώ πέρα. Νομίζω η Έλλη με την Αναστασία θα μας στείλουν κάποιο άλλο link να πάμε σε κάποιο άλλο δωμάτιο ή θα κάνουμε ένα breakout room κάπως. Σωστά, θα κάνουμε ένα breakout room. Απλώς δυστυχώς λόγω της φύσης αυτού του web, της εκδήλωσης που μιλάμε για ευαίσθητα δεδομένα και μπορεί να καταλαβαίνουμε την ευαισθησία τέλος πάντων του περιεχομένου τους, δεν είναι δυνατή να γίνει, να γίνει το share screen, να μοιραστείτε, ναι, να μοιραστείτε την οθόνη σας δημόσια, οπότε γι' αυτό είπαμε ότι καλό θα ήταν να εξασκηθείτε τώρα, όπως θα κάναμε σε ένα φυσικό χώρο, step by step, βήμα προς βήμα, να μπείτε στο Amnesia, να δείτε αν όντως λειτουργεί σε εσάς, το έχετε κατεβάσει, το έχετε καταστήσει σωστά, αν μπορείτε να ανεβάσετε το αρχείο που έχετε τοπικά στον υπολογιστή σας, να κάνετε κάποιες προσπάθειες ανεμοποίησης και ό,τι πρόκειται να προκύψει, δημιουργούμε breakout και βρίσκεστε μαζί με τον Μανώλη για να το λύσετε. Υπάρχει μία ερώτηση, Γέλη μου, πριν να κάνουμε. Αν χρειάζεται άδεια για να το χρησιμοποιήσει ένας ερευνητής. Όχι, δεν χρειάζεται άδεια. Είναι ελεύθερο. Βλέπω και εγώ στα chat που υπάρχει και μια ερώτηση από κάποιους που θέλουν να το χρησιμοποιήσουν. Μπορούν να μου στείλουν είτε κατευθείαν στο mail μου, το οποίο δίνω εδώ και θα υπάρχει και στην παρουσίαση,
είτε και από τη σελίδα του Amnesia υπάρχει το help desk, όλα τα mail τα παρακολουθούμε, αν μας στείλουν φυσικά θα αποκριθούμε και θα μπορέσουμε να κανονίσουμε και μια συνάντηση για βοήθεια. Ωραία, οπότε μπορούν να προχωρήσουν να υποθέτω όσοι δεν έχουν κάποια δεδομένα και κάποιες απορίες που είναι πιο συγκεκριμένες για τη χρήση των Amnesia, έτσι. Υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις. Εγώ με μια ερώτηση. Ναι, έρχονται τώρα. Ναι, καλησπέρα. Σχετικά με την εγκατάσταση σε Linux, επειδή το αρχείο Make ναι. δεν δουλεύει όπως αναμενόταν, το εκτελέσιμο αρχείο που μας ενδιαφέρει είναι το NW. Ναι. Όσο ξέρω, να δω αν δεν δουλεύει καλά το Make, ας μας στείλουν ή σε μένα ή στο Amnesia Helpdesk κάποιο printout ή το πρόβλημα που υπάρχει για να το διορθώσουμε κιόλας, αν υπάρχει κάποιο τέτοιο πρόβλημα. Επίσης, άλλη ερώτηση, φόρτωσα έναν αρχείο δεδομένων, αλλά δεν μπορώ να δημιουργήσω ιεραρχία. Μπορείτε να βοηθήσετε? Ωραία. Ναι. Μισό λεπτό. Δώστε μου μισό λεπτάκι να η κυρία είναι η κυρία Άννη Κωνσταντινίδη, έτσι, για να σας βάλω στο... Ναι, Άννη Κωνσταντινίδη. Μέχρι να το ετοιμάσει, έχουμε ακόμη μια απορία. Αν το χρησιμοποιήσουμε για ανωνυμοποίηση δεδομένων έρευνας, πώς το κάνουμε citing σε δημοσιεύσεις? Υπάρχει κάποιο paper? Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχουμε σκεφτεί. Αυτό θα σας βάλω, νομίζω ναι, έχουμε ένα demo. Μπορείτε να κάνετε και απλώς το link στη σελίδα του. Αλλά... ναι, θα σας στείλω γι' αυτό ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να γίνει site σε paper. Όσον αφορά τα Linux, το εκτελέσιμο που μας ενδιαφέρει είναι το amnesia.linux.ar. Νομίζω ότι χάσαμε το Μανώλη γιατί μπήκε στο breakout. Μισό λεπτάκι να επιστρέψει.
Στο μεταξύ, μπορείτε να μας βάζετε τις απορίες σας ή τις παρατηρήσεις σας όσο το δουλεύετε στον υπολογιστή σας εδώ στο chat. Θέλει μου να αναφέρουμε ότι η παρουσίαση ολοκληρώθηκε και όπως θέλει, αν επιθυμεί να αποχωρήσει. Βεβαίως, δεν θέλουμε να κρατούμε την αναλογική. Ναι, για να μην βεβαίως, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσους και όλες όσοι ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ελπίζουμε να ήταν βοηθητικό το συγκεκριμένο σεμινάριο για εσάς και να μπορέσετε να το εφαρμόσετε στην καθημερινότητά σας, στην καθημερινή ερευνητική δραστηριότητά σας. Παρακαλώ να ρωτήσω, υπάρχει κάποιο ενδεχόμενο να σταλεί και βεβαίως η συμμετοχή μαζί με το υλικό? Έχει προβλεφθεί κάτι σχετικά? Γενικά, η πολιτική που ακολουθούμε είναι ότι δίνουμε βεβαιώσεις συμμετοχής μόνο όταν ζητείτε από τον φορέα. Ως αποδεικτικό ότι λείπατε το διάστημα 11 με 12.30 για αυτόν τον σκοπό, για να παρακολουθήσετε το συγκεκριμένο webinar. Δεν αποτελεί δηλαδή αυτό που θα σας δώσουμε, είναι κάτι τελείως ανεπίσημο, δεν αποτελεί επίσημο έγγραφο κατάρτισης ή οτιδήποτε. Okay, καταλαβαίνω. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά αν το θελήσετε κάτι τέτοιο, παρακαλούμε να μας επικοινωνήσετε μαζί μας στα email. Ναι, ναι, θα τα βάλουμε και εδώ τώρα. Λοιπόν, μπαίνω λίγο να δω στο breakout room και να ειδοποιήσω σε ένα λεπτάκι να επιστρέψουμε για να μην χάνουμε χρόνο, γιατί υπάρχουν και άλλες απορίες που θέλουμε να λύσουμε. Μισό λεπτάκι, επανέρχομαι κι εγώ.